Χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι σήμερα στο Μεγάλο Μαξίμου, καθώς αύριο είναι και η Παγκόσμια Μέρα κατά του AIDS. Και η δικιά μας γενιά στιγματίστηκε από τον ιό HIV, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, και άλλαξε τις συμπεριφορές της σε μια εποχή που το να μολυνθείς με τον ιό ισοδυναμούσε με την υπογραφή μιας συμβολογραφικής πράξης θανάτου ουσιαστικά. Όμως από τότε η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα βήματα πρόοδου, στο βαθμό που σήμερα πια συζητάμε για ένα χρόνιο, ένα απόλυτος διαχειρίσιμο νόσημα, υπό την προϋπόθεση ότι χορηγούνται οι σωστές θεραπείες. Όμως αυτό που δυστυχώς έχει μείνει ακόμα είναι αρκετά κατάλοιπα και αρκετά στερεότυπα από το παρελθόν, τα οποία είναι η υποχρέωσή μας να σπάσουμε, έτσι ώστε εκτός από την πολύτιμη ιατρική φροντίδα και θεραπεία, να θεραπεύσουμε και τις κοινωνικές ουλές του στιγματισμού που ανήκουν σε μια άλλη εποχή, τολμώ να πω σε έναν άλλο αιώνα. Και χαίρομαι πια που έχουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τον HIV/AIDS, αλλά δεν περιμένουμε, όπως γνωρίζετε, την πλήρη υλοποίησή του μια και καλή. Προχωρούμε σε μια σειρά από ρυθμίσεις που νομίζω ότι έχουν ξεχωριστή σημασία για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι οροθετικοί, και μάλιστα έχει νομίζω και τη δικιά του ξεχωριστή σημειολογία το γεγονός ότι αύριο ψηφίζουμε σημαντικές ρυθμίσεις στη Βουλή. Η πρώτη είναι η δυνατότητα να μπορούν να έχουν δυνατότητα τεκνοθεσίας οι οροθετικοί συμπολίτες μας, εφόσον λαμβάνουν την κατάλληλη αγωγή, κάτι το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση ότι δεν είχε ήδη αντιμετωπιστεί. Όπως βέβαια και πολύ σημαντική είναι η ηλεκτρονική σιγαρετογράφηση, που θα ισχύει πλέον για όλους όσους ακολουθούν αντιρετροϊκές θεραπείες. Είναι δύο παρεμβάσεις σημαντικές, θα ψηφιστούν αύριο και αποτελούν μόνο μέρος ενός συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών. Αλλά χαίρομαι επίσης διότι συναντιόμαστε με έναν άνθρωπο τον οποίο είχα γνωρίσει όταν για πρώτη φορά είχαμε συναντήσει τη θετική φωνή, ο Νίκος Οδέδες, ο οποίος τόσο σπουδαία δουλειά είχε κάνει και τόσο είχε ευαισθητοποιήσει και εμένα προσωπικά για πολλά από αυτά τα ζητήματα, τα οποία τώρα έχω τη δυνατότητα με τη σημερινή μου ιδιότητα να μπορώ να αντιμετωπίζω. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα αναλάβει πια το τιμόνι της Ένωσης Ελλήνων Ασθενών. Να ευχαριστήσω και εσάς, να ευχαριστήσω την κυρία Κουτσογιάννη για όσα προσέφερε, και είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα γίνει από εδώ και στο εξής ακόμα πιο γόνιμη. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε την Ένωση Ελλήνων Ασθενών ως επίσημο κοινωνικό εταίρο της πολιτείας σε θέματα υγείας. Θέλουμε ευαισθητοποιημένους ασθενείς οι οποίοι να μπορούν να έχουν τον πρώτο λόγο για τα ζητήματα που τους αφορούν. Δεν θέλουμε οι ασθενείς αυτοί να εκπροσωπούνται με έναν σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο μέσα από την κατάθεση προτάσεων, και έχω δει τις προτάσεις που έχετε καταθέσει, τις οποίες βρίσκω ποιοτικές, λογικές και εναρμονισμένες με την κατεύθυνση στην οποία και εμείς θέλουμε να κινηθούμε. Και μάλιστα τώρα, καθώς αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα και τις μεγάλες προκλήσεις της πανδημίας, είναι μια μοναδική ευκαιρία, όπως έχω πει πολλές φορές, να κάνουμε πολύ τολμηρές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκινώντας από τη δημόσια υγεία και την πρόληψη, περνώντας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στο πώς θα κάνουμε τα νοσοκομεία μας καλύτερα, στο τι γίνεται αφού κάποιος ασθενής βγει από τα νοσοκομεία. Και σε όλα αυτά σας θέλουμε συνεργάτες, καθώς δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ουσιαστική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο από αυτήν κάποιο ο οποίος είναι ο ίδιος προσωπικά ευαισθητοποιημένος για το πρόβλημά του. Οπότε, καλώς ήρθατε. Ναι, να αρχίσω να βγάλω τη μάσκα. Εγώ απλά να σας πω ότι το Κουτσογιάννη είναι παραπλανητικό. Ναι. Το πατρικό μου είναι Τσιγκουνάκη. Που σημαίνει βέβαια ότι είμαι από την Κρήτη. Ο μπαμπάς Χανιώτης, και μάλιστα με μεγάλη περηφάνεια έλεγε ότι ήταν συμμαθητές με τον πατέρα σας. Ναι. Στο ίδιο δημοτικό. Ναι.
Οπότε χαίρομαι πολύ πραγματικά που συναντιόμαστε και εκείνος φαντάζομαι θα χαιρόταν ιδιαίτερα. Ήταν πολύ περήφανος που ήταν συμμαθητές. Πραγματικά η Ένωση Ασθενών Ελλάδος είναι ένα επίτευγμα έτσι, μιας προσπάθειας 10 χρόνων. Προσπαθούσαμε όλο αυτό τον καιρό να έχουμε μία ενιαία φωνή των ασθενών και αυτό έγινε πραγματικότητα το 2019. Καλύπτουμε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες. Ξεκινήσαμε 35 οργανώσεις, τώρα είμαστε 65. Καλύπτουμε γύρω στους 70.000 ασθενείς με χρόνια νοσήματα από όλη την χώρα. Πραγματικά αυτό που θέλουμε είναι να ακούγεται η φωνή του ασθενή. Και διαπιστώνουμε και με την επαφή μας με τον κύριο Υπουργό ότι πραγματικά υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δική σας κυβέρνηση είναι αυτή που θα κάνει πράξη αυτό που πραγματικά οραματιζόμαστε όλοι χρόνια τώρα που έχει να κάνει με το να λαμβάνετε υπόψη η θέση του ασθενή, η άποψη του ασθενή στη λήψη αποφάσεων. Είχαμε την αίσθηση όλο αυτό το καιρό και ακόμα την έχουμε βέβαια ότι γίνονται πράγματα για μας χωρίς εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι έχει φτάσει η ώρα, τουλάχιστον αυτό εισπράττουμε, αυτό εισπράξαμε και από το συνέδριό μας και με την παρουσία του κυρίου Υπουργού, ότι πραγματικά έχει φτάσει η ώρα να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα. Είμαστε πραγματικά δίπλα σας. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, είμαστε δίπλα στον Έλληνα ασθενή και είμαστε δίπλα με όλους αυτούς οι οποίοι υπηρετούν τον Έλληνα ασθενή, που θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτό έχει δείξει στάση σας μέχρι τώρα. Να πω ότι την Πέμπτη που μας πέρασε είχαμε μία πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου σε σχέση με τον εμβολιασμό και νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον αγκαλιάσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι οι ίδιοι ασθενείς βγήκαν και κάνανε έκκληση στον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι βρισκόμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στον ιό, άσχετο ότι εμβολιαζόμαστε ή όχι. Δύο πλευρές το μόνο από αφενός ο οργανισμός σας μπορεί να είναι πιο αδύναμος. Αφετέρου, εάν το Εθνικό Σύστημα Υγείας έτσι, αυτό πιέζεται, ακριβώς. Τότε οι ασθενείς που δεν έχουν COVID μπορεί να βρεθούν σε δεύτερη μέρα. Ακριβώς αυτή ήταν και η τοποθέτησή μας. Από τη μια μεριά ότι ανησυχούμε για εμάς τους ίδιους, γιατί τα στοιχεία δυστυχώς είναι συντριπτικά, δείχνουν ότι οι θάνατοι, οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή σε ένα ποσοστό 80% είχαν για κάποιο νόσημα. Από την άλλη, είναι και το σύστημα υγείας που θέλουμε να επανέλθει σε μια κανονικότητα ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να παίρνουμε τη φροντίδα που χρειαζόμαστε. Επομένως, πραγματικά έχουμε σταθεί από το πρώτο κιόλας. Μόλις είχαμε τα εμβόλια στα χέρια μας, το παλέψαμε πάρα πολύ να μπορέσουμε να πείσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τις ευπαθείς ομάδες και πάμε καλά σε αυτό. Ο κύριος Αμιστοκλέος μας έδωσε ένα στοιχείο ότι την ομάδα, η κατηγορία Α, έχουν πάνω από 80% εμβολιασμό. Επομένως, συνεισφέραμε, θεωρώ και εμείς αυτό. Η προσπάθειά μας είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλο αυτό που περνάμε. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις της Ένωσης, είναι όσο μπορούμε πιο τεκμηριωμένες. Έχουμε επιστημονική επιτροπή που μας συμβουλεύει. Και θεωρώ ότι πραγματικά η φωνή μας είναι υπεύθυνη πλέον, είναι πιο όρημη, είναι πιο έμπειρη και θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά θα βοηθήσουμε το σύστημα υγείας να γίνει η μεγάλη αλλαγή που περιμένουμε και που φανήκαν οι αδυναμίες και στην πανδημία και έτσι προσδοκούμε σε πολύ καλύτερες συνθήκες για όλους εμάς. Ευχαριστώ πολύ για τη συνάντηση. Να προσθέσω ότι για μας ήταν πολύ ευχάριστο όταν με τις δηλώσεις σας αναγνωρίσατε και διαπιστώσατε κάτι το οποίο φυσικά σίγουρα το γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς, ότι η υγεία δεν είναι μία δαπάνη, είναι μία επένδυση και μία προϋπόθεση για την κοινωνική και την οικονομική ζωή. Οπότε θεωρούμε ότι έχουμε να κερδίσουμε ως κοινωνία ένα στοίχημα να έχουμε το δυνατόν αποδοτικότερο σύστημα υγείας και δικαιότερο,
να έχουν όλοι οι Έλληνες πρόσβαση, αλλά όπως λέει και ο ΣΑ, περίπου το 1/3 της δαπάνης των δαπανών στην υγεία είναι σπατάλη. Άρα έχουμε να ξεκινήσουμε από μια τεράστια, από πάρα πολλούς πόρους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Θεωρώ ότι η δημιουργία του ΟΔΠΗ είναι ένα κομβικό σημείο στην αξιολόγηση, στην βαθμολόγηση και στη βελτίωση του συστήματος υγείας και θεωρούμε ότι εκεί, στην ομιλία που κάνουμε και στη Βουλή, χρησιμοποιώντας αυτά που λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για το τι αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ποια είναι, και ποιος είναι ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών και ποια είναι η προϋπόθεση, ο ρόλος των φροντιστών, ο ρόλος της οικογένειας, αλλά πολύ περισσότερο φυσικά των οργανωμένων ασθενών, όπου ακριβώς επειδή ερχόμαστε σε επαφή με ένα νόσημα το οποίο ζούμε σε όλη μας τη ζωή, αναγκαστικά κάποιοι από εμάς, όχι όλοι, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν μια έφεση, αυτοί που έχουν κάποιους λόγους που το κάνουν, ασχολούνται. Εδώ ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι σας απασχολεί είναι ποιος είναι εν τέλει ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Περνάει τώρα και ένα νομοσχέδιο που καταθέτει και είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και με τον κύριο Πατέλη και το πώς ακριβώς πάει να βάλει μια τάξη σε μια σειρά από προβλήματα. Να σας πω βεβαίως ότι, ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτό που θα λέγαμε οργανώσεις βάσης που ξεκινούν grassroots οργανώσεις. Φυσικά τα περιοριστικά είναι για εκείνες τις οργανώσεις του ειδικού Μητρώου που είναι πάνω από τις 50.000 σε περίπτωση που πάρουν ενίσχυση από το κράτος. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να το δούμε λίγο και στην πράξη το πώς λειτουργεί και να επανέλθουμε. Κάτι άλλο το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι στο χώρο της υγείας που αποτελεί περίπου το 10% του GDP με ένα 6,3% της δημόσιας δαπάνες versus 7% βεβαίως χωρών που είναι δίκαιο να συγκρινόμαστε. Και γι' αυτό το λέω λόγο, υπήρχε και από εκεί περιθώριο μιας μεγαλύτερης επένδυσης, ελπίζουμε. Αλλά στον χώρο λοιπόν της υγείας, οι πιο πολλοί εταίροι έχουν κλαδικά ενδιαφέροντα. Όλοι, δηλαδή φυσικά οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι νοσηλευτές λιγότερο βέβαια, αλλά όλοι, η φαρμακοβιομηχανία. Εσείς και εμείς, η πολιτεία και οι πολίτες. Καλά, φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν μελανά παραδείγματα οργανώσεων ασθενών, αλλά όχι πολλά τα οποία να είμαι aware στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα στο εξωτερικό υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα διείσδυσης ή τέλος πάντων εργαλειοποίησης των οργανώσεων ασθενών. Αλλά και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να βρούμε όλους τους μηχανισμούς όπου θα διασφαλίζουμε την συμμετοχή και των εκπροσώπων αλλά και των patient experts, κάτι το οποίο γίνεται και σε οργανισμούς όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και σε πολλούς άλλους, για να μπορεί να υπάρχει αυτό το feedback. Αυτό το που θα θέλαμε να ζητήσουμε και εδώ έχουμε όλους τους αρμόδιους είναι ότι για να μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση και ενδυνάμωση. Στο εξωτερικό έχουν δημιουργηθεί ακαδημίες ασθενών. Σας έχουμε φέρει και ένα από τα... είναι μια πρόταση που έχει ετοιμάσει κατά δική μας παραγγελία και με δικό μας feedback ο Αλεβιζάτος. Αυτό το οποίο αν από όλα αυτά που σας φέραμε θα σας ζητούσα να διαβάσετε μόνο ένα, είναι η αιτιολογική έκθεση, ούτε καν το άρθρο πρόταση. Αλλά μέσα εδώ υπάρχει όλη η τεκμηρίωση για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος μιας θεσμικής εκπροσώπησης που έτσι κι αλλιώς εσείς τη μνημονεύσατε νωρίτερα και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να φτάσουμε να είμαστε έτοιμοι για να γίνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα θα έλεγα από τη μία μεριά είναι η θεσμική αναγνώριση, η ηθικής τάξεως και συμβολικής τάξεως και από την άλλη είναι η επένδυση πόρων. Έχουμε το RRF, έχουμε το clawback, να δίνουμε λίγο από το clawback στην Ένωση ασθενών, να τους παίρνουμε από τις εταιρείες, για να γίνει μια ουσιαστική αξιοποίηση όλου του πλούτου. Έχουμε στελέχη, τα οποία είναι πρόεδροι ευρωπαϊκών οργανώσεων, και ο υποφαινόμενος υπήρξε του αντίστοιχου για το HIV. Υπάρχει δηλαδή πολύ
πλούτος, από το οποίο όμως πρέπει να τον αξιοποιήσουμε και να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτά για να μην σας... Ήδη και στο νομοσχέδιο που έχουμε αύριο, πέρα από τις, πέρα από τις αλλαγές που μνημονεύσατε, που έχει να κάνει και με την αναδοχή οικογενειών και στα άτομα HIV και στα άτομα με υπατήτητα Β, καθώς και στην άλλη και ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γνωρίζετε ότι πλέον μπαίνετε και ως συνομιλητής στο κομμάτι της ΕΚΑΠΗ. Η ΕΚΑΠΗ είναι μέσα στον φορέα του επιστημονικού οργάνου που θα εισηγείται για τις προμήθειες του Υπουργείου Υγείας, που δίνεται μια δυνατότητα ως ένωση να μπορείτε να έχετε λόγο και στις προδιαγραφές και σε όλη τη συζήτηση που γίνεται. Μαζί συζητήσαμε, πρόεδρε, στο συνέδριο εκτενώς για το ρόλο που μπορεί να υπάρχει. Ήδη και στο ΚΕΣΥ είναι μέσα η Ένωση Ασθενών. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε ήταν ο ρόλος των ασθενών και κυρίως ως ποιο στάδιο μπορεί να φτάνει τις επαφές τις οποίες συζητήσαμε, δηλαδή αν αυτή μπορεί να είναι σε επίπεδο επιστημονικής άποψης, γνωμοδότησης ή μπορεί να πηγαίνει και σε έναν αποφασιστικό ρόλο. Αυτή την κουβέντα κάνουμε. Υπήρχε ο προβληματισμός ότι πολλές φορές από ενώσεις ασθενών υπάρχουν και κάποιες μαξιμαλιστικές θέσεις αναφορικώς με τι πρέπει να γίνει στον τομέα της υγείας. Οφείλω να πω ότι με τη δική σας ένωση πάντοτε, γιατί έχω παρευρεθεί σε 2-3 εκδηλώσεις και έχουμε κάνει και 2-3 συζητήσεις. Οι προτάσεις σας είναι κατά βάση προτάσεις που θα μπορούσε να ήταν απευθείας από την πολιτεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα, με τις κατευθύνσεις σας, κύριε Πρόεδρε, θα ενισχύσουμε αυτόν τον ρόλο και θα δούμε σε ποιο σημείο θα είναι η επαφή με τις ενώσεις, ώστε και να μπορούν να επιτελούν το ρόλο τον οποίο θέλουν, δηλαδή των εισηγήσεων και να ακούγονται από την πολιτεία, αλλά αντίστοιχα και να δούμε πώς η πολιτεία θα μπορεί να καθορίζει το κανονιστικό της πλαίσιο. Μόνο, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι καταρχάς πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, διότι έκαναν, είναι από τις λίγες οργανώσεις κοινωνίας πολιτών που έκαναν μια πολύ αξιόλογη καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού, η οποία είχε περιεχόμενο, είχε σωστά μηνύματα. Και δυστυχώς, ενώ πολλοί μιλούν για καμπάνια και για προσπάθεια κινητοποίησης υπέρ του εμβολιασμού, λίγοι το πράξαν και εσείς είσαστε μία από αυτές τις οργανώσεις. Δεύτερον, οι διατάξεις που περνούμε αύριο είναι προϊόν αυτής της στενής συνεργασίας που είχαμε. Ήρθαν από την θετική φωνή και κατ' επέκταση και από την Ένωση Ασθενών, τις αξιολόγησε το Υπουργείο Υγείας και τις προχωρήσαμε άμεσα στην υιοθέτηση. Άρα, αυτή τη στενή συνεργασία και την ασθενοκεντρικότητα, αντίστοιχα κατ' επέκταση και την πολιτοκεντρικότητα που έχουν οι πολιτικές μας, την επιδιώκουμε και είναι στον πυρήνα της πολιτικής και της στρατηγικής μας. Εγώ χαίρομαι πολύ για αυτά που ακούω. Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα συμφέροντά μας είναι ευθυγραμμισμένα με την έννοια ότι ο ασθενής, ο πολίτης, πρέπει να είναι στο επίκεντρο σύγχρονων πολιτικών υγείας. Να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ως Ένωση Ασθενών μπορείτε να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα. Άρα, εκ των πραγμάτων, μπορείτε να βρίσκεστε πάνω από την όποια καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη ιδιοτέλεια μπορεί να προέρχεται από κάποια επιμέρους ομάδα η οποία εκ των πραγμάτων θα αγωνίζεται για να υπερασπίζεται τα δικά της συμφέροντα. Πολύ σημαντικός και ο ρόλος αυτών των ενώσεων. Όμως εδώ ο σκοπός μας είναι να κάνουμε μια συνολική μεταρρύθμιση η οποία θα είναι δίκαιη. Και βέβαια να εξοικονομήσουμε πόρους τους οποίους είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε και πάλι στην υγεία. Ο Υπουργός γνωρίζει και έχει ήδη αποδείξει ότι έχει δυνατότητα να κινηθεί στον τομέα της εξοικονόμησης δαπανών. Εξάλλου, ρυθμίσεις που ψηφίζονται και αύριο κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά γνωρίζει ο Υπουργός ότι τους πόρους που θα εξοικονομήσει θα μπορεί να τους επανεπενδύσει στην υγεία. Ο σκοπός μας δεν είναι μέσα από τον περιορισμό της πατάλης και ενίοτε της διαφθοράς στην υγεία να στηρίξουμε συνολικά τη δημοσιονομική μας πολιτική. Ο σκοπός μας είναι να απελευθερώσουμε πόρους τους οποίους θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε με υγιή και σωστό και τεχνοκρατικό και δίκαιο τρόπο το ίδιο το σύστημα υγείας. Και να κρατήσετε αυτό το οποίο είπε ο Άκης, έχει σημασία. Είναι προφανές ότι εμείς έχουμε μια συνολική προσέγγιση για τα ζητήματα που αφορούν την υγεία. Το ίδιο έχετε και εσείς και νομίζω ότι σε πάρα πολλά επίπεδα των πολιτικών μας οι απόψεις μας στέμνονται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε διαρκώς, καθώς η νομοθετική παραγωγή του Υπουργείου είναι ουσιαστικά διαρκής, και να διορθώνουμε με ταχύτητα εκκρεμότητες οι οποίες μας έρχονται από το παρελθόν. Οπότε εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτήν την νέα σχέση την οποία
χτίζουμε, θα την θεσμοθετήσουμε. Αυτό το οποίο έχετε εδώ πέρα είναι ένα πολύ λιτό άρθρο το οποίο δίνει την εξοδότηση στον Υπουργό να ρυθμίσει με υπουργική απόφαση τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την συμμετοχή της Ένωσης ασθενών στην παραγωγή πολιτικής. Έχουμε πολύ θετικός να προχωρήσουμε το στομότερο δυνατόν και μετά να εξειδικεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Να μην διστάζετε κι εσείς να έρχεστε σε εμάς με ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, διαφωνίες. Οι πόρτες μας, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει, είναι ανοιχτές και εκτιμούμε πολύ την δουλειά την οποία έχετε κάνει. Οπότε να ευχηθώ καλή αρχή στην συνεργασία μας.